Οι μηχανές στα τυπογραφεία έχουν ανάψει. Η προετοιμασία των εκλογών βρίσκεται στο αποκορύφωμά της. Οι μυρωδιές της αμμονίας και του μελανιού μπλέκονται με τον πυρετό που επικρατεί αυτές τις μέρες πίσω από τις εκτυπωτικές μηχανές, τα ψαλίδια και τις διπλωτικές. Ο χρόνος πιέζει και αυτή τη φορά οι υποψήφοι είναι πολύ περισσότεροι. Λόγω της πληθώρας που υπάρχει των υποψηφίων αυτή την περίοδο, επειδή είναι οι ευρωεκλογές, πέφτουν μαζί με τις δημοτικές, οι τοπικές είναι και οι περιφερειακές, υπάρχει πληθώρα υποψηφίων, οπότε υπάρχει και μεγάλη ζήτηση σε κάρτες, φυλάδια, σε ψηφοδέλτια. Και αυτό είναι πολύ πιεστικό, γιατί ο χρόνος είναι πολύ μικρός που πρέπει να γίνουν όλα αυτά εδώ. Στις προηγούμενες εκλογές είχαμε 3 κάλπες, ενώ τώρα θα έχουμε 4, οπότε θα πάρουν και περισσότερα ψηφοδέλτια. Τις ημέρες αυτές το βάρος έχει πέσει στην εκτύπωση των ψηφοδελτίων των συνδυασμών, καθώς από την ημέρα ανακήρυξη από το πρωτοδικεία μέχρι τις παραμονές, το διάστημα είναι μικρό και οι απαιτήσεις για την εκτύπωση μεγάλες. Υπάρχουν κάποιες προδιαγραφές που αφορούν τα μεγέθη, αφορούν το βάρος του χαρτιού, πρέπει να είναι 60 γραμμαρίων, πρέπει να έχει κάποιες διαστάσεις συγκεκριμένες αναλόγως με τους υποψηφίους. Οπότε όλα αυτά έχουμε μία εντολή και μία προδιαγραφή για να γίνει αυτό εδώ. Ωστόσο, ακόμη και σήμερα εξακολουθούν να τυπώνονται διαφημιστικά φυλάδια, κάρτες και αφίσες των υποψηφίων, η πλειοψηφία των οποίων προσπάθησε να βγάλει την προεκλογική εκστρατεία όσο το δυνατόν πιο οικονομικά. Κατά κύριο λόγο, τα έντυπα έχουν μειωθεί γιατί υπάρχει λίγο και το περιβάλλον που πρέπει όλοι να κοιτάξουμε και οικολογική συνείδηση. Αλλά κατά κύριο λόγο είναι οι κάρτες που είναι πιο οικονομικές σε σχέση με τα φυλάδια που είναι πιο ακριβό. Οπότε ο κύριος όγκος ήταν στις κάρτες και όχι τόσο στα φυλάδια. Οι εκτυπωτικές μηχανές θα δουλεύουν εκθημερών μέχρι την Παρασκευή πριν τις εκλογές για να ξαναρχίσουν την επομένη για τα ψηφοδέλτια που θα χρειαστούν στο δεύτερο γύρο. Εκεί η κατάσταση θα είναι ευκολότερη.